Πολύ ορισμός έχει πέσει, ούτε έκθεση γαμαλαϊκίου να ήμασταν. Τέτοια cringe πράγματα έκανε. Φίλε, κριντζάρω ήδη. Είμαστε ήδη στην αρχή και νιώθω ότι θα πάει πάρα πολύ στραβά όλο αυτό. Δεν θέλω να ξέρω πώς θα έρθω. Hello, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Με βλέπετε με ένα overdose ενέργειας. Είναι το τρίτο βίντεο που γυρνάω κατά σειρά, οπότε you will have to get used to it. Πρέπει να το συνηθίσεις, θα είμαι πάρα πολύ διάθετη σε αυτό. Η καραντίνα με χτύπησε και γενικά στην καραντίνα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που στη συνέχεια μετανιώνουμε. Πάρε παράδειγμα πόσους έκοψαν τα μαλλιά τους, πόσους έκοψαν τα μαλλιά τους με στην καραντίνα, πόσους γενικότερα έκαναν πειράματα. Αυτά τα πειράματα δεν βγαίνουν πάντοτε σε καλό, ειδικά σε καραντίνα που το μυαλό δεν λειτουργεί στο 100%. Σήμερα λοιπόν ελάτε παρέα να κάνουμε μαζί ένα λάθος και να ανοίξουμε το λεύκομά μου. Το έθεσα σωστά πάντως, για να μην ξεφτυλιστώ. Είπα ότι θα το κάνουμε μαζί αυτό το λάθος σήμερα. Είστε συνεργοί μου σε όλο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το λεύκομα που είχα. Αν δεν κάνω λάθος, το είχα 5η με 6η δημοτικού περίπου. Κάπου εδώ να σας σημειώσω ότι είχα άλλο ένα λεύκομα πιο μικρή, τύπου Δευτέρα, Δημοτικού, Τρίτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να το βρω, οπότε θα πορευτούμε με αυτό. Μην αγχώνεστε, έχει πάρα πολύ υλικό για να σαρκάσουμε και αυτό εδώ. Το τετράδιο λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα, πύργο στο Άιφελ, Παρίσι, η αγάπη μου έκδηλη ακόμα και τώρα. Καθώς το ανοίγει, στην πρώτη σελίδα έχω γράψει κάποιους κανόνες, συγκεκριμένα είχα θέσει 5 κανόνες. Νούμερο 1, μη σκίζετε σελίδες. Νούμερο 2, μην κάνετε μουτζούρες, πολύ κριτική είναι, πολύ απαιτητική είναι. 3, κάντε ωραία γράμματα, είχα θέμα από τότε με τα γραμματάκια, το βλέπουμε. 4, διασκεδάστε, σου δίνω το ελεύθερο δηλαδή, να διασκεδάσεις. Και νούμερο 5, μην αλλάξετε ψευδόνυμο, πολύ σωστά το βλέπω. Ξεκινάμε κατευθείαν. Τι είναι λεύκομα? Είναι η κλασική ερώτηση που υπήρχε σε όλα τα λευκόματα. Για όσους δεν ξέρουν, να κάνω μια παρένθεση. Το λεύκομα είναι ένα τετράδιο στο οποίο γράφεις ορισμένες ερωτήσεις. Το απαντάω και μόνη μου εντωμεταξύ. Πολύ καλά πάει όλο αυτό, ναι. Γράφεις ορισμένες ερωτήσεις και το δίνεις σε κάποιους φίλους, φίλες σου για να απαντήσουν. Εγώ το είχα δώσει, βλέπω, σε αρκετούς ανθρώπους, πολλοί κόσμος, εκ των οποίων και δύο φίλοι μου αγόρια. Και έχω και δύο καθηγητριές μου μέσα. Θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, νούμερο 1, τι είναι λεύκομα? Να σας πω το ψευδόνυμό μου. Το ψευδόνυμό μου ήταν Κτήτορ, έτσι λεγόταν συνήθως αυτός που είχε το λεύκομα. Θα διαβάζω τις πιο ωραίες απαντήσεις τις, έτσι πιο. Γιατί εντάξει, δεν έχει βγει και μισή ώρα το βίντεο, κρίμα είναι. Η δικιά σου. Ο Κτήτορ. Το λεύκομα είναι ένα τετράδιο γεμάτο ερωτήσεις και ενθύμια από φίλες σου για γλυκές αναμνήσεις. Εντάξει, δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα. Περίμενα κάτι χειρότερο. Εδώ πέρα η φίλη μου, η I Love Helen. Είχα τέτοιες ωραίες φίλες εγώ, είχα ωραίες φίλες. Το λεύκομα είναι ένα τετράδιο που απαντά σε διάφορες ερωτήσεις και γνωρίζεις καλύτερα τις φίλες σου. Η πιο λογική απάντηση είναι του φίλου John 779. Το λεύκομα είναι ένα τετράδιο στο οποίο υπάρχουν ερωτήσεις και εσύ πρέπει να τις απαντήσεις. Τίποτα, ούτε συναισθηματικά φορτισμένο λεξιλόγιο, ούτε ενθύμιο, ούτε τίποτα. Straight to the point. Ενθύμιο φιλίας βλέπω εδώ πέρα. Ξεδιπλώνονται πολλές ερωτήσεις, βλέπει κομπλεστικός λόγος. Το λεύκομα, λέει, μπορεί να το κρατάς, λέει, κάποια στιγμή και να συγκινηθείς, λέει, η Μεριέμ. Πρέπει να ήταν η περίοδος που λέγαμε Τούρκητα, δεν εξηγείται αλλιώς τέτοια ονόματα. Τι είναι φιλία? Πολύ ορισμός έχει πέσει, ούτε έκθεση γαμαλαϊκίου να ήμασταν. Α, έχουμε και στιχάκια. Φιλία λέξη αιρή, φιλία λέξη θεία που γράφεται μόνο στις καρδιές και όχι στα θρανία. Από ορθογραφία πάντως πούμε πάρα πολύ καλά παραδόξους. Θα μου πεις έκτη δεν μου το που είχαμε φτάσει, δεν ξέραμε να γράφουμε. Η φιλία, λέει, μια φίλη μας, η Σοφία εδώ πέρα, είναι ένα συνέστημα που το νιώθεις μόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς. Θες να σου διαβάσω κι εγώ τι έχω γράψει? Εγώ ήμουν πολύ συναισθηματική από τότε. Φιλία είναι ένα αμοιβαίο συνέστημα που αναπτύσσεται από δύο περισσότερα άτομα. Έτσι και το, άτσα και το λεξιλόγιο. Αυτά τα άτομα είναι φίλοι και ανταλλάσσουν πειράγματα, αστεία, μυστικά, καθώς επίσης και εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Φιλία έγραφα ωραία από τότε, μπράβο μου. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει σε αυτό το βίντεο. Εδώ πέρα βλέπω το φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος δεν είχε γράψει απάντηση και για να μην μείνει αναπάντητη ερώτηση το είχα γράψει εγώ. Τέτοια cringe πράγματα έκανε. Και είχα γράψει κιόλας, η φιλία είναι ένα αμοιβαίο συνέστημα. Εδώ η φίλη μας, Τζοανούλη με το γατί, λέει συμφωνώ με την Κτήτορ. Φίλη βαριώσουν να γράψεις, βλέπω εδώ πέρα. Τι είναι αγάπη και τι μίσος για σένα? Λίγο βαθιά πάμε τώρα και δεν μ' αρέσει. Βλέπω εδώ πέρα έχουμε κείμενο, έχουμε εκθέσεις, απαπαπαπα. Μίσος, αντίθετο με την αγάπη, αγάπη είναι το πιο ωραίο συνέστημα και μου έχει βάλει και σε παρένθεση για να ιδιωτελείς αγάπη. Αυτό πρέπει να καθηγητριά μου, δεν εξηγείται αλλιώς. Πάμε. Αγάπη. Είναι ένα συνέστημα που το νιώθεις όταν νοιάζεσαι για κάποιον κάποια. Αγάπη αισθάνεσαι βέβαια και για τις φίλες φίλου σου ή για την οικογένειά σου. Όχι μόνο για το αγόρι σου ή το κορίτσι σου. Το μίσος το νιώθεις όταν μισείς κάποιον. Λογικό που ακούγεται. Δεν θέλεις να έχεις καμία σχέση μαζί του.
έχουμε και πολύ ωραία σύνταξη εδώ πέρα. Αγάπη για μένα είναι ένα συνέστημα που μου προκαλεί που το νιώθω με πολύ πάθος. Μίσος είναι ένα πολύ κακό συνέστημα που δεν θέλω να νιώσω ποτέ. Θες να διαβάσεις και το δικό μου. Το μίσος είναι ένα κακό συνέστημα που δεν έχω αισθανθεί. Η αγάπη. Έχω βάλει και καρδούλα. Στο μίσος έχω βάλει αστραπή. Το σημειώσουμε αυτό. Βλέπεις εδώ πανθεσία χρωμάτων. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Η αγάπη λοιπόν, σε καρδούλα πάντα, είναι ένα δυνατό συνέστημα που μου δημιουργεί στοργή, τρυφερότητα και πάθος. Φίλε, κριντζάρω ήδη. Είμαστε ήδη στην αρχή και νιώθω ότι θα πάει πάρα πολύ στραβά όλο αυτό. Τι είναι για σένα ραντεβού? Ραντεβού είναι όταν δύο άτομα ή περισσότερα συναντιούνται κάπου. Ραντεβού είναι όταν δύο άτομα συναντιούνται σε ένα μέρος και ακολουθεί τρυφερή συνέχεια. Δεν θέλω να ξέρω πώς θα έρθει. Έχουμε και μια ευαισθητομένη απάντηση. Το ραντεβού είναι μια συνάντηση με άλλον. Είτε αυτός ο άλλος είναι μια φίλη σου, είτε το αγόρι σου, είτε κάτι επαγγελματικό. Ραντεβού! Με ερωτηματικό, έτσι. Είχε απορία όλο αυτό. Συνάντηση με κάποιον ή κάποια. Αυτό είναι σίγουρο από καθηγητριά μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιες είναι οι καλύτερες σου φίλες? Εντάξει, εδώ πέρα έχει γίνει το σύστριγγλο, ένα παιδάκι έχει γράψει όλη την τάξη του δημοτικού. Και σε όλη είμαι εγώ εντωμεταξύ. Α, έχουμε και shade εδώ πέρα. Όπα, όπα. Λέει εδώ πέρα τις καλύτερες φίλες και λέει: σε παρακαλώ, μην δώσεις το λεύκομα στην. Ας την πούμε Γεωργία, γιατί δεν ξέρεις τι θα με περιμένει. Και εγώ από ό,τι φαίνεται στη Γεωργία δεν το είχα δώσει το λεύκομα. Ήμουν συνένοχη σε όλο αυτό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο? Δελφίνι, σκυλάκι και άλλο. Εντάξει, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Με τη μόνη διαφορά το σκυλί είναι πρώτο σε όλο αυτό. Πολύ σκύλο γενικά. Αγαπημένο σου χρώμα, μοβ και μπλε, δεν έχει αλλάξει. Εντάξει, μετά συνδυασμοί χρωμάτων. Α, τα αγαπημένα μου χρώματα είναι όλα τα χρώματα. Έχουμε και ανθρώπους έτσι που θέλουν χρώμα στη ζωή τους, ζωντανούς. Το αγαπημένο σου γλυκό ή φαγητό. Πάω λίγο γρήγορα. Άμα είναι να μου λέτε, να μου το πείτε, γιατί μπορεί να δείτε να πηγαίνω πιο αργά. Το γλυκό, το αγαπημένο είναι το παγωτό. Γεύση δεν θέλω, δεν προσδιορίζω, τα πάντα τρώω. Φαγητό παστίτσιο. Τώρα αν έβαζε να σου πω, θα σου λέγαμε καμία με κοιμά. Αλλά και το παστίτσιο δεν με χαλάει. Γλυκό, το γλυκό της μαμάς σου, μαμάς μου, συγγνώμη, φαγητό σουβλάκι. Για πες μας μαράκι ποιο είναι το γλυκό της μαμάς σου, να μας το φτιάξει. Τώρα έχω αρχίσει και πεινάω εγώ με αυτό που διαβάζω. Σουβλέ σοκολάτας, λέει ο Τζον 779. Το φαγητό μου πήγε. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδίστρες? Πού μπορεί φίλε, ποιος σκεφτόταν αυτές τις ερωτήσεις? Λογικά ήταν στάνταρ ερωτήσεις. Πολύ μουτζούρα βλέπω όμως. Δεν με ακούγαν τα παιδιά. Τραγουδίστρες, Φουρέιρα. Ήμουν από μικρή παιδί της Φουρέιρα, εντάξει. Ντέμι και Παπαρίζου. Στις τραγουδίστρες πήγαμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο μας. Και η Φουρέιρα βλέπω κυριαρχεί. Ήταν από τότε στις καρδιές μας. Πάνω Σκιάμος και όλοι εκεί τραγουδιστές. Βλέπω έχουμε ρεπερτόριο εδώ πέρα. Δεν αστειευόμαστε, δεν περιοριζόμαστε μόνο στα ελληνικά pop. Αγαπημένοι σου ξένοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες. Γιατί άμα δεν είμαστε και multilingual και να ξέρουμε και τις ξένες βερσιόν, που πάμε. Justin Bieber, μπράβο σου Έλενα, μπράβο σου. Είπες και κάτι σωστό σε αυτό το λεύκομα. Τον αγαπάμε. Και Austin Mahone. Θυμάμαι ότι είχα πάθει κόλλημα τότε με αυτό. Αυτός που έχει εξαφανιστεί εδώ μεταξύ. Τραγουδίστρια Σελίνα Γκόμες, μπράβο σου Έλενα, Ριάννα, μπράβο σου, Ντέμι Λοβάτο, ναι, Σακύρα, Τζέιλο, Μπιγιόνσε, η θεάρα η Μπιγιόνσε ήταν από τότε στην καρδιά μου και Αντέλ. Όχι, εδώ δεν είμαι παραπονεμένη, εδώ καλά τα πήγα. Αυτό με το One Direction το γράφουμε παντού ρε φίλοι, η One Direction είναι ξένη που βλέπεις εσύ εδώ πέρα και θα το δεις πιο κάτω. Πολύ επιθετική είμαι όμως και δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί τα παίρνω τόσο πατριωτικά. Πού να με βρίζανε κιόλας. Michael Jackson, ξένη εκτίμητη. Αγαπημένο σου συγκρότημα. Καλά, τη κακομοίρα εδώ πέρα. Οι One Direction πήγαν και ήρθανε μαζί με τους Vegas. Jonas Brothers, λογικά θα βλέπα τη σειρά, δεν εξηγεί τελειώς. Ονειράμα και Μέλισσα. Οι Μέλισσα έχουν μείνει στην καρδιά μου. Αγαπημένη σου ταινία, εγώ έχω Dirty Dancing, Home Alone, Nemo, Tinkerbell και Rio. Τιτανικός βλέπω εδώ και καλά γυαλίνη. Fun fact, δεν έχω δει ποτέ Τιτανικό. Τιτανικός παίζει πάρα πολύ. Βλέπω από τα ζωές, καλές γαλήνες. Η ιστορία του σκύλου, ενός σκύλου χάτσεται. Να σου πω κάτι, εγώ αυτός ξέρω ποιος είναι. Και ξέρεις και εσύ το βλέπεις ποιος είσαι. Τα φιλιά μου. Ελπίζω να περνάς καλά εκεί που είσαι. Ποια είναι τα αγαπημένα σου βιβλία? Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης και η ανύπαρκτης. Παιδιά, με δικαιολογούσε η ηλικία. Μπορούμε να το πάμε εκεί, να το αφήσουμε εκεί το θέμα. Η Μαύρη Γάτα και η Ανύπαρκτης. Η Μαύρη Γάτα, η τελευταία Μαύρη Γάτα ήταν πολύ ωραίο βιβλίο, ήταν το Τερβιζά. Η Αράχνης της Κωνσταντίνας. Παιδιά, αυτό είναι το αγαπημένο μου βιβλίο τώρα. Χωρίς οικογένεια. Πήγε κατευθείαν το μάτι μου εκεί πάνω, γιατί εκεί το έχω στη βιβλιοθήκη αυτό. Ποια είναι τα χόμπι σου? Πω, μιλάμε με τόσο ψεύτρα, ρε φίλε. Χορό, ζωγραφική και το βόλι, που εγώ ανάθεμα κι αν ξέρω πώς πιάνω την μπάλα του βόλι. Σήμερα ζούμε την παράνοια. Αλήθεια ζούμε την παράνοια. Βόλι και χορό, βόλι. Όλες βολεϊμπολίστριες θα γίνουν εδώ πέρα. Πολύ βόλεϊ έχει πέσει. Ας πούμε εδώ πέρα. Δεν με λες και τόσο τακτική που είχα σκίσει στη σελίδα. Ποια αθλήματα σου αρέσουν? Εμένα απλά μου άρεσε να τα βλέπω αυτά, θα σας πω.
Τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, στίβος. Ήμουν έτσι από μικρό, αθλητικό παιδί. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, κολύμβηση και μπάσκετ, βόλεϊ. Εν τω μεταξύ, ό,τι έγραφε ο ένας, μετά το κότσαρι κι άλλος από κάτω και έβαζε το κύκλιο δικά του. Τι σε κάνει να γελάς? Τα αστεία ανέκδοτα. Α, καλά, εδώ πέρα έχουμε shade. Η Αιλό Χέλεν λέει η κυρία των Αγγλικών. Η Σοφία συμφωνεί με αυτό. Τι σε κάνει να γελάς? Έχουμε και μια άλλη απάντηση, έτσι λίγο πιο διαφορετική, από μια διαφορετική σκοπιά. Αυτά που με κάνουν να γελάω. Όταν κουτσομπόλευα, λέει η Μαρία, κάποια με τις κολλητές μου και αυτή η κάποια ήταν πίσω μας. Έχουμε ένα τέλειο, όταν ένας φίλος μου προχωρούσε προς τα πίσω και έπεσε μέσα στο ποτάμι. Αυτό είναι το 2020 μέσα σε μια περιγραφή μιας σειράς. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της ζωής σου? Εδώ! Έχει ψωμί υπόθεση. Εύχομαι αυτά να μην τα λέει και παρά έξω. Κρίμα ήταν. Δεν την έχω ζήσει ακόμη ή μήπως και ναι, λέει η Σοφία. Όταν έμαθα να κάνω ποδήλατο. Ενδιαφέρον. Φίλε, αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ ωραία. Για ένα λόγο. Για το ότι φαίνεται ότι υπάρχει παιδική αθωότητα. Δηλαδή, φαίνεται ότι ήμασταν αθώα. Πώς σου αρέσει να ντύνεσαι? Βλέπω φύγουμε πραγματάκια εδώ πέρα. Φύγουμε πολύ έτσι. Fashion icon η δικιά σου. Μου αρέσει να φοράω slim jeans. Ήξερα και τα slim jeans εγώ στο δημοτικό, μπράβο. Με πολύχρωμα μπλουζάκια. Τέρας καλής θυσίας ήμουνα. Και αθλητικά και ένα φουλάρι. Αυτά είναι το χειμώνα. Και δεν κρύω να έχω αυτά το χειμώνα. Το καλοκαίρι, τι, δεν θα έχουμε και καλοκαιρινή κολεξιόν. Τρελαίνομαι για πολύχρωμα jeans, σαν τσίρκο θα έχουν Παναγία μου, σορτσάκια και αμάνικα μπλουζάκια σε διάφορα σχέδια και χρώματα. Βαριέμαι να σου πω. Μήπως έκανα πάρα πολλές ερωτήσεις και κουράστηκε ο κόσμος. Ακολουθείς τη μόδα, εντάξει. Α, έχουμε και σελίδα εδώ πέρα. Ναι, λέει, γιατί όπως είπα πριν, λέει μια άλλη κοπέλα, είμαι μέσα στη μόδα και μια φίλη από κάτω της γραφή του είναι ψώνιο. Υπήρχε shade στη ζωή μου από τότε, υπήρχε έτσι αυτή η φλόγα, η ίντρικα υπήρχε από τότε. Περιέγραψε τον εαυτό σου με τρεις λέξεις, έδωσα διπλωματική απάντηση εδώ. Πρέπει να το κρίνουν οι άλλοι αυτό. Συμφωνώ, λέει, μια άλλη φίλη, εξυπνιόμαθη και κουτσομπόλα, κατά τη δική μου άποψη, λέει το μαράκι. Δεν νομίζω ότι μπορώ, λέει. Το αφιέρωσε μου κάτι, ήταν οι αγαπημένες μου σελίδες αυτές, το αφιέρωσε μου κάτι. Η Μαρία μου αφιέρωσε το Radio or Not, ήταν ένα τραγούδι που είχα φάει κόλλημα εκείνη την περίοδο. Πολύ φίλη έχει αφαιρωθεί. Το Lolly του Justin Bieber, ένας άλλος φίλος μου. Ένα φτερό εδώ πέρα βλέπω. Φίλε, πολύ αυτοκόλλητο. Και αυτό εδώ πέρα, το θυμάμαι αυτό. Το λάτρευα αυτό, το έχει φτιάξει μια φίλη μου. Φτιάχνει πάρα πολλά τέτοια. Και ένας φίλος μου έχει φτιάξει ένα τέτοιο. Πράσινο με κίτρινο ήτανε. Το έχω ακόμα. Αλλά πρέπει να το έχω στη Θεσσαλονίκη. Το είχα πάρει πάνω, ναι. Αναμνήσεις. Σου αρέσει το σχολείο? Εμένα μου άρεσε τότε. Συνεχίζει να μ' αρέσει να με ρωτάτε. Και το σχολείο και το πανεπιστήμιο. Μην ρουχαλίζεις μέσα στην τάξη, σε βάζω και το συμμαθητή σου που κοιμάται, λέει το σοφάκι. Τελευταία ερώτηση από ό,τι βλέπω είναι πια τα αγαπημένα σου μαθήματα, γλώσσα και γυμναστική. Σε όλη την πορεία του σχολείου αυτά ήταν τα αγαπημένα μου μαθήματα, όντως. Ιστορία και γυμναστική, γαλλικά βλέπω εδώ πέρα. Πω, ιστορία και τζιμνάστη και φρονσέ. Και στο τέλος υπήρχε μια ενότητα που λεγόταν «Βγάλε τη μάσκα σου», ψευδόνυμο, ονοματιπώνυμο, έβαζες τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σου αν ήθελα να σε βρω. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, γέλασα πάρα πολύ, θυμήθηκα πολύ ωραία πράγματα. Ίσως ήταν λίγο cringe σε ορισμένες στιγμές, αλλά κάπου εκεί φαίνεται και η παιδική αθωότητα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να περάσετε καλά, να ψυχαγωγηθήκατε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι περίπου θα θέλετε να δείτε. Αυτά από μένα, να περνάτε όμορφα. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας, παιδιά.